αλλά κάτσε, εδώ πιστεύω ότι είμαστε καλά. Λοιπόν, <coughs> καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Σήμερα θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ε, είναι μία μέρα πριν κάνω την επέμβαση για τα μαλλιά, το, την εμφύτευση τέλο πάντων, το χειρουργείο, πείτε το όπως θέλετε. Θα βάλω 2.000 grafts μπροστά και 500 πίσω. Αν είμαι στρεσσαρισμένος, ναι... Έχω λίγο άγχο, είναι η αλήθεια. Αν και ξέρω ότι η διαδικασία είναι αρκετά ανώδυνη, δεν μπορεί να είσαι καθόλου. Ε, πρώτον, γιατί γίνεται αναισθησία τοπική σε όλο το κεφάλι. Και δεύτερον, γιατί δεν είναι και κάτι το οποίο. Εντάξει, σου βγάζουν τρίχα, στη βάζουν. Ε, γενικότερα, τι επόμενε μέρε θα προσπαθήσω να κάνω daily vlogs, άσχετα με το αν θα έχω πονοκέφαλο κλπ. Και θα προσπαθήσω να σα πάρω μαζί μου σε όλη τη διαδικασία αναλυτικά, τουλάχιστον τη πρώτη εβδομάδα, η οποία υποτίθεται ότι είναι και η πιο δύσκολη σε όλο αυτό, έτσι. Ε, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με τι ερωτήσει που οποίε μου κάνατε στο Instagram. Ανέβασα story πριν ένα δύο ώρο και έχουμε πιστεύω αρκετούτσικε. Πάρα πολλέ. Όχι, ναι. Με τον dream τη προάλλη που πήγα μαθήνα δεν πρόλαβα να κάνω το QA, παιδιά. Με συγχωρείτε. Απλά δεν πρόλαβα. Sorry. Λοιπόν, μισό. Πρέπει πρώτα να κάνω κάτι στο κινητό. Εντάξει, τώρα είμαστε κόμπλε. Άνοιξα το φλάζι για να δώσει περίπτωση θα σταματήσει να τραβάει. Άμα θα σταματήσει να τραβάει, αλλά λόγω χώρου. Λοιπόν, πότε θα αρχίσει να κλείνει τι φίδε, ερώτηση από τη Βασιλική. Να αυτή δεν θα λέω τα ονόματα στι υπόλοιπε. Ε, δεν ξέρω, όποτε θυμηθώ. Σωρί, αγάπη μου, στο έχω πει. Δεν το κάνω και εμένα. Εμφύτευση θα κάνει επειδή ήθελε εσύ ο ίδιο ή για να μην σε κοροϊδεύει ο Τζούλι. Ο Τζούλι γενικότερα δεν με κοροϊδεύει, να ξέρει. Άμα θα κοροϊδέψει είναι για να σα δώσει content. Οπότε δεν θα κάνω σίγουρα εμφύτευση για κάποιον άλλον παρά μόνο για το δικό μου και μόνο καλό. Γενικότερα πιστεύω ότι η εμφάνιση τόσο στα, στο social media παίζει αρκετό ρόλο μέχρι ένα σημείο. Ε, είχα αρκετέ προτάσει για να κάνω εμφύτευση. Διάλεξα αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι καλύτερο γιατρό, την Direct Hair Clinic. Μου έδειξε τα καλύτερα τα testimonials και με αυτόν θα πάω. Ε, σίγουρα άμα δεν ήταν το βίντεο... Άμα δεν ήταν... Πώς να το εξηγήσω. Άμα δεν έπαιζε... Άμα, άμα η δουλειά μου δεν είχε να κάνει με την προβολή του προσώπου μου και γενικότερα με την προβολή, μπορεί και να μην την έκανα ακόμα, να περίμενα κι άλλο. Παρ' όλα αυτά η εμφάνιση καλός-κακός παίζει τεράστιο ρόλο στα social. Οπότε... Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο παράγοντα αυτό. Παρ' όλα αυτά νιώθω τέλεια με τον εαυτό μου, ακόμα και χωρί μαλλιά. Andrew Tate style θα ταξίριζα φαλακρό. Δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα. Μην νομίζετε και μόλι κάνω την εμφύτευση, ίσω τα αφήσω μακριά για λίγο, για να νιώσω έτσι, ξέρω εγώ, πώ είναι πάλι να έχει μαλλί. Αλλά γενικότερα ε, θα τα έχω κοντά όπω τα έχω τώρα. Πώ θα προσαρμόσει προπονή μετά την επέμβαση, θα τα μάθουμε όλα αναλυτικά και εγώ μαζί, ρωτώντα τον γιατρό αύριο κατά τη διάρκεια τη επέμβαση. Ένα οχτάωρο θα διαρκέσει περίπου, οπότε θα έχουμε αρκετή ώρα να τα συζητήσουμε όλα. Πόσο καιρό θα έχει με την κοπέλα σου, τώρα τον Νοέμβριο κλείνουμε τρία χρόνια. Γιατί έβαλε τα βάλει μαλλιά, μόλι το εξήγησα πριν λίγο. Πόσο κοστίζει περίπου αν δεν είναι χορηγούμενο. Ε, η επέμβαση ανάλογα με το ποιο την κάνει, αφού ξέρω, κοστίζει λιγότερο ή περισσότερο. Συνήθως, Αυτές που κάνουν γύρω στα 2 με 3 χιλιάρικα είναι περίπου ένα δολά, ένα ευρώ το ένα graft και στις εκτελούν νοσοκόμοι ή ασκούμενοι οι οποίοι κάνουν πρακτική. Ε, όταν θα μπει ο γιατρός να σου κάνει την επέμβαση νομίζω η τιμή πάει γύρω στα 6, 7, ακόμα και πενταψήφια 10 με 12 χιλιάρικα. Ουσιαστικά πληρώνεις το χρόνο του επαγγελματία γιατρού ή του νοσοκόμου. Γιατί είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, πόσο ξέρω. Το έχω ψάξει γενικότερα αρκετά με τα μαλλιά. Ειδικότερα όταν άρχισα να χάνω πολύ τα μαλλιά μου. Ε, έχω κάνει πάρα πολύ καλή έρευνα στο διαδίκτυο, χωρί βέβαια να είμαι γιατρό, έτσι, μην ακούτε. Και μην παίρνει τι μετρήσει ό,τι λέω. Από πού είσαι. Ο πατέρα μου είναι από Νέα Μάλγαρα, η μητέρα μου από Θεσσαλονίκη, οπότε. Ναι. Πότε άρχισε να χάνει στρίγε. Ο πατέρα σου έχει φουλ μαλί, έχει κάνει εμφύτερη και αυτό. Ο παπά δεν έχει κάνει μαλί. Λογικά έχω πάρει το την αλοπέκια αυτή που έχω, αντροτζένι καλοπέκια, όπω ονομάζεται, ξέρω εγώ, η ασθένεια σε από το σόι μητέρα μου του παππού μου, τον οποίο δεν πρόλαβα να γνωρίσω. Παρ' όλα αυτά, όλοι οι υπόλοιποι έχουν φουλ μαλλιά. Μαμά, θείο, θεία, μπαμπά, αδερφό, ξέρω εγώ τι να πω. Μπορεί να φταίει η καλή ζωή που έκανα στην εφηβεία μου. Κάνε βίντεο με φιδίο και Ιράκ. Με φιδία και Ιράκ, λογικά εννοεί. Θα κάνει άλλο βίντεο με πατίνι που πα από πόλη σε πόλη. Δεν νομίζω να κάνω άλλο βίντεο με πατίνι. ίσως κάνουμε κάτι πιο δύσκολο και extreme. Θα δείξει. Πάντω, γενικότερα τι extreme ιδέε που έχω ε, είμαι σε πολύ debate για το αν θα τι κάνω στο ελληνικό κανάλι ή άμα θα τι κάνω για αγγλόφωνο κανάλι. Γιατί, παιδιά, το ταβάνι που μπορεί να φτάσει με ελληνικά views. Ξέρω εγώ, τα πιο viral βίντεο του Μάνου πόσο είναι, 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Το ταβάνι που μπορεί να φτάσει με αγγλικά views είναι. Πώ είναι τα πιο viral βίντεο του Mr. Beast, 300-400 εκατομμύρια. Δεν λέω ότι με Mr. Beast θα φτάσω τόσο ψηλά κάποια μέρα, αλλά. και 10 εκατομμύρια να πάμε, τελείω διαφορετικό CPM το ελληνικό με το αγγλικό. Γενικότερα είναι στα πλάνα να ξεκινήσω ξενόγλωσσο κανάλι, να ξέρετε. Και κατά πάσα πιθανότητα μόλι φτάσουμε το main στο 1 εκατομμύριο. Πόσα χρόνια πιστεύει ότι χρειάζεται για να φτάσει ένα million. Πιστεύω ότι μέχρι. Αρχές του 25, τέλη του 24 θα το έχουμε χτυπήσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να το κάνω σε δύο μήνες με shorts, όπως το έκαναν και GL Show. Ε, Παρ' όλα αυτά έχω 617.000 συνδρομητέ τώρα που κάνω το βίντεο τέλος πάντων. Άμα φτάσω ένα εκατομμύριο με shorts επειδή θα είναι με ξένους και κάνω ελληνικά βίντεο θα καταστρέψω το κανάλι μου. Θα, οι 400.000 που θα πάρω θα είναι ξένοι θα μπαίνουν να βλέπουν μόλις Μόλι ανεβάζω καινούριο long form video θα μπαίνουν, θα βλέπουν ότι μιλάω ελληνικά, θα βγαίνουν και αυτό θα, κατα... θα καταστρέψει αλγοριθμικά το κανάλι γιατί είμαι οι subscribers του καναλιού δεν θα βλέπουν τα βίντεο. Πόσο κοστίζει όλη η εμφύτευση, τα είπαμε πριν λίγο. Σκέφτεστε να παντρευτείτε με τη Βασιλική, προ το παρόν δεν είναι στα πλάνα. Κάνω YouTube 4 χρόνια. Πόσο καιρό κάνει YouTube 4, βασικά 5 τώρα, φτάνουμε τα 5 νομίζω. Πόσο χρονών είσαι, είμαι 28 χρονών. Πόσα χρόνια κάνει γυμναστική. Αθλούμαι γενικότερα από πρώτη δημοτικού. Σου πάει φαλάκρα γιατί θε να κάνει εμφύτευση. Το εξήγησα και πριν λίγο και αυτό. Πώ βλέπει εσένα για τη Βασιλική σε 10 χρόνια, Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Είναι η αλήθεια. Ε, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί. Προς το παρόν δεν με βλέπω να χωρίζω. Την αγαπώ πολύ την κοπέλα μου και τα βρίσκουμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Δεν με πρίζει, θεωρώ ότι δεν την πρίζω κι εγώ. Και αυτό. Ξέρω εγώ. Δεν βλέπω λόγο να χωρίσω στο μέλλον με τη Βασιλική προ το παρόν. Πότε θα πα Καλιφόρνια στο Σλίδι και συνεχίσει την καλή δουλειά και αξίζει να είσαι ο. Καλιφόρνια στο Σλίδι θα πάω το 24 σίγουρα κάποια στιγμή. Γενικότερα θέλω να πάω Καλιφόρνια τουλάχιστον άλλε δύο φορέ μέσα στο 24. Η Βίζα μου λύγει αρχέ Νοέμβρη του 24. Δύο χρόνια αφού την έβγαλα η έστα μου και έχω πάνω από δύο μήνε ακόμα να πάω. Οπότε θα του αξιοποιήσω στο έπακρο σίγουρα. Γιατί δεν βάζει ποτέ 10 στα 10, Γιατί πάντα υπάρχει το καλύτερο σε όλο τον κόσμο. Και αν βάλω 10 στα 10, τι βαθμό θα πάρει το καλύτερο, 11. Σκέφτεσαι να πάρει καινούριο αμάξι. Προ το παρόν, όχι, φίλε μου. Ε, μπορώ και αύριο να πάρω. Μα θέλω ένα πάρα πολύ καλό αμάξι. Με αρκετά υψηλό budget, Όπω είδε προχθέ, πήρα αυτήν εδώ την κάμερα. Είναι η Sony Alpha 7S. Ε, μαζί με το φακό κοστίζει γύρω στα 6,5 χιλιάρικα. Πολύ μεγάλη επένδυση για το κανάλι. Θα μπορούσα κάλλιστα με 6,5 χιλιάρικα να πάρω ένα αμάξι όπω βλέπετε δεν το έκανα γιατί προτιμώ να επενδύω τα χρήματά μου σε πράγματα τα οποία θα μου φέρουν πίσω χρήματα και όχι σε πράγματα τα οποία θα μου φάνε χρήματα, όπω είναι το αμάξι. Ε, άμα τα παράταγε στο YouTube σαν επάγγελμα, τι δουλειά πιστεύει θα σου τέριαζε. Θα καθόμουν να έλειωνα τα charts με τα κρύπτο και θα γινόμουν trader. Πόσο χρονών είσαι, είμαι 28. Πώ νιώθε όταν έχανε τρίχε όπω νιώθει κάθε άνθρωπο όταν να χάνει τρίχε. Στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο ψυχολογικά, αλλά από ό,τι που τα κούρεψα και μετά δεν με νοιάζει καθόλου πραγματικά. Τι σε έκανε να ακολουθήσει τη γυμναστική και να κόψει το τσιγάρο. <laughs> Τι να σου πω, απλά ξεκίνησα γυμναστική, το τσιγάρο το έκοψα γιατί θυμάμαι ότι διάβαζα τότε έκανα σπουδέ για σομελιέ, για κρασιά γενικότερα. Και το τσιγάρο είναι κάτι το οποίο σίγουρα αφήνει πίσω και την όσφρηση και τη γευσού, δεν θα είχα το βέλτιστο αποτέλεσμα. Οπότε απλά το κόψα. Ήμουνα μεθυσμένο με ένα φίλο μου, θυμάμαι σε ένα μπαρ. Στο μπαρ στο Σάνι, όταν δούλευα στο Πόρτο. Και έχω δύο τσιγάρα. Έχω τα of Gold πακέτο και έχω δύο Όχι, έχω μουράτι, μουράτι κάπνιζα. Και έχω δύο τελευταία τσιγάρα με το Μιλτάρα είμαι. Έχουμε πιει και οι δύο από δύο κοκτέιλ, ξέρω εγώ καθένα. Την έχω ακούσει λίγο και εγώ και αυτό. Και είμαστε στο μπαρ και μου έχουν μείνει δύο τσιγάρα. Του το δίνω και μου λέει λοιπόν, το κόβουμε μετά από αυτό. Και λέω εγώ το κόβουμε. Και εγώ το έκοψα. Ο Μίλτο το συνέχισε μετά από ένα μήνα. <laughs> Μπαμ και κάτω. Χωρί τσίχλε, χωρί νοικοτίνε, χωρί τίποτα. Καλλιστενική ή γυμναστήριο. Ε, αυτή την περίοδο προτιμάω το γυμναστήριο είναι η αλήθεια. Καλλιστενική δεν κάνω πλέον. Ε, σω ξαναρχίσω το καλοκαίρι που θα πέσω σε κιλά και θα είμαι λίγο πιο ελαφρύ. Προ το παρόν όμω δίνω βάση στο γυμναστήριο. Μου αρέσει αυτή τη στιγμή πιο πολύ αυτού του είδου η εγκύμναση και θα κάνω ό,τι μου αρέσει γενικότερα. Πάντα από την αρχή τη καριέρα μου στα social. Αυτό σα λέω και εσά να κάνετε. Θέλω να μου πει πώ να κάνω six-pack, έλλειμμα θερμίδων και γυμναστική. Πότε θα ξαναδούμε βίντεο στο TikTok ή YouTube με καλλιστενική όπω έκανε παλιά. Στο Vlog Channel, κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι. Στο TikTok, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Με ποιο κινητό γυρίζει τα vlog. Με iPhone 15 Pro. Αυτό εδώ είναι που διαβάζω για τι ερωτήσει. Το βίντεο τώρα τραβιέται με iPhone 14 Pro. Πάνω κάτω έχουν την ίδια κάμερα όταν θε να κάνει αυτό που κάνω εγώ τώρα. Αν είσαι έξω και τραβά βίντεο ή γενικότερα με τραβάω πλάνα για το main κανάλι, θα προτιμήσω πάντα το 15 Pro. Έχει κάποιε. Ε, παραπάνω δεξιοτεχνίε, να το πω έτσι στην κάμερα. Καλή τύχη για την επέμβαση. Σε ευχαριστώ. Πότε θα κάνει το brisket. Λοιπόν, από upload στο main channel μα έχει μείνει ένα ακόμα από Τόκιο που θα ανέβει την Παρασκευή. Δύο ακόμα βίντεο τα οποία έχουν γυριστεί Θεσσαλονίκη μόλι γύρισε από Τόκιο. Το ένα είναι με τον ψηλό και το άλλο είναι ζω σαν κάποιον αθλητή για 100 ώρε. Το οποίο ήταν και το πιο hardcore από, αυτά, από αυτού του βίντεο που έχω κάνει και πιστεύω θα το λατρέψετε. Μετά έχω τρία βίντεο για το Main Channel από το Los Angeles. Και μετά από αυτά θα κάνω τον Brisket. Οπότε άλλα έξι upload τουλάχιστον. Sorry παιδιά για τον delay. Απλά μαζεύτηκαν πολλά γυρισμένα βίντεο. Δεν μπορώ τώρα να κάνω τον Brisket και να τα αφήσω όλα αυτά. Θα, θα φτάσουν τα βίντεο τη Αμερική να ανέβουν τα Χριστούγεννα. Πόσα περίπου ταξίδια τα θα κάνει μέχρι τέλο του χρόνου. Ε, λογικά θα κάνω άλλο ένα. Όταν ξύρισε τα μαλλιά σου, πήραν εντελώ την κατοβόλτα. Ναι, γιατί σταμάτησε να μοιάζει τόσο πολύ η εμφάνισή μου και τα μαλλιά, επειδή ήταν κοντά, και δεν ήμουν τόσο συνεπή όσον αφορά το medication που βάζω, το regain, τη μηνοξυδήλη. <coughs> σκλαβενίτη ή Λίτλ. Δεν ξέρω. Πιο πολλέ φορέ έχω ψωνίσει από Λίτλ παρά από Σκλαβενίτη. Σκέφτεσαι να μετακομίσει το μέλλον σε ένα μεγαλύτερο σπίτι. Ε, ναι, λογικά, αλλά σκέφτομαι να κρατήσω και αυτό σαν γραφείο, σαν στούντιο. Και γενικότερα σκέφτομαι να μένω και αρκετού μήνε το χρόνο στο εξωτερικό. Dream car. Το dream car που είχα από μικρό ήταν παγκάνη ζώντα, το οποίο είναι πανάκριβο, ένα με δύο εκατομμύρια κάνει να το πάρει. Αυτό που βλέπω πιο ρεαλίστικ να πάρω σε κάποια φάση στο μέλλον είναι Λαμπορκίνη. Ε, σίγουρα όχι Ελλάδα, αλλά ναι. Α ελπίσουμε ότι οι επενδύσει που κάνουμε στα κρύπτο θα πιάσουν τόπο. <coughs> Γιατί από λεφτά στην τράπεζα και σε κάση έχω μηδέν. Πραγματικά όλα φεύγουν στα βίντεο. Πώ αποφάσει να βάλει και άλλα μαλλιά, σα το είπα. Τι φιλία έχει με το Σλίδι, πάρα πάρα πολύ καλή. Είναι από τα λίγα άτομα που λέω ο φίλο μου. Γενικότερα οι φίλοι μου είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενό χεριού. Μπορεί να πει καλή, που όταν ξέρει ότι έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα, θα μπορώ και θα νιώθω άνετα να στραφώ σε αυτού και θα ξέρω 100% ότι θα με βοηθήσουν. Δεν σταματάω το vlog channel, σταματάω να δείχνω ίσω τόσο πολλά πράγματα χάνοντα το hype από το main. <ΣΨΟ> Πόσα θα έδινε για τη Βασιλική, τι εννοεί, δεν κατάλαβα, ρε φίλε. Γιατί πήγε Αμερική, για να κάνω γνωριμίε, connections, network και να βγάλω βίντεο. Θα ήθελε να πα Αμερική και να μείνει μόνιμο όπω ο Σλίδη. Θα το ήθελα, είναι η αλήθεια. Λο Άντζελε, full το ερωτεύτηκα, παιδιά, πραγματικά. Ε, Παρ' όλα αυτά, σαν την Ελλάδα δεν έχει. Σίγουρα 5-6 μήνε το χρόνο, ό,τι και αν κάνω στο μέλλον, θα έρχομαι και θα μένω εδώ πέρα γιατί τη λατρεύω σαν χώρα, ειδικά το καλοκαίρι και το καλοκαίρι που θα έρχομαι να μένω. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά φορολογία και business wise, είναι πολύ χάλια. Ο φόρο είναι πολύ υψηλό. Και ναι, ίσω στο μέλλον θα πρέπει να κάνουμε κάτι στο εξωτερικό. Προ το παρόν είμαι full καθαρό, τα πληρώνω όλα. Δηλαδή, γενικότερα να ξέρετε το επάγγελμα του YouTuber είναι είσαι επιχειρηματία. Έχει εταιρεία, πληρώνει εύκα, πληρώνει λογιστέ, πληρώνει FPA, πληρώνει φόρε οδύναματα στο τέλο του χρόνου. Ε, έχει ένσημα, έχει και κλπ. Του οποίου ε, έχει δηλωμένου γιατί κάποιοι μπορεί να του έχουν και μαύρα. Ε, Πληρώνει και σε αυτού τη μισθοδοσία αλλά και το φόρο τον οποίο έχει όταν έχει ε, κάποιον υπάλληλο. Εκτό αν είναι freelancer. Τέσπα. <coughs> Παστίτσιο τη μαμά σου ή το καλύτερο κομμάτι του στον κόσμο. Θα πάμε το κομμάτι του στον κόσμο, φίλε. Είχε ποτέ σκέψει για άλλη όταν ήσουν σε σχέση με τη Βασιλική. Ακόμα είμαι σε σχέση με τη Βασιλική και δεν έχω σκεφτεί κάποια άλλη, φίλε μου, όχι. Το κανάλι μου το ξεκίνησα τον Ιανουάριο του 2019. Αλεξανδρούπολη, Αθήνα με ποδηλατό. Ιδέα για βίντεο, λογικά είναι αυτή. Οκ, okay, possible. Θα μπορούσε να είναι ένα καλό βίντεο για το ελληνικό channel. Θα σταματούσε το YouTube για οποιονδήποτε λόγο. Προ το παρόν, όχι, φίλε, δεν θα σταματήσω το YouTube για τον οποιοδήποτε λόγο. Σε τι θα κάνει χειρουργείο στο κεφάλι μου, Πώ κατάφερε να έρθει σε επαφή με τον Ερακ και να κάνετε βίντεο μαζί, Τεράστιο shout-out στον Άλεξ, ο οποίο είναι ο γυμναστή του Ερακ, Με τον οποίο μιλάω από πολύ παλιά στα social, όταν είχε ελληνικό προφίλ στο TikTok ακόμα. Και μέσω αυτού ουσιαστικά έγινε το όλο κονέ. Ποια φαγητά πρέπει να αποφεύγει μετά την εμφύτευση, Δεν γνωρίζω ακόμα, θα μάθουμε αύριο κατά τη διάρκεια τη επέμβαση. Σίγουρα πριν 24 ώρε καφέ και γενικότερα καφέινη. Τσιγάρο και αλκοόλ 20 ημέρες, ε, δύο εβδομάδε πριν με 20 μέρες. Πρωτεΐνη, κρεατίνη 20 μέρες πριν. Δεν έχω πάρει καθόλου. Ε, αυτά από όσο θυμάμαι. Και όταν πάω εκεί να φορέσω κάτι σε στήλη που κάμισω για να μπορώ να το βγάλω εύκολα. Όταν θα φύγω από εκεί και θα γυρίσω στο σπίτι μου. Πόσο καιρό θέλει ένα άτομο με μηδενικό λίπος να δει διαφορά στη γράμμωσή του. Δεν στέκει η ερώτηση που λες. Πάω στην επόμενη. Έχει κάνει κάτι και το έχει μετανιώσει σε θέμα αθλητισμού. Ναι πολλέ προπονήσει κρύο με αποτέλεσμα να τραυματιστώ. Αν δεν ασχολιώσουν με αυτό που κάνει τώρα, τι πιστεύει ότι θα έκανε. Trading, για πόσα ευρώ θα παράταγε στο YouTube. Δεν θα παράταγα το YouTube, αλλά αν όλα έχουν την τιμή του προφανώ. Ξέρω εγώ, 1,5 δι, δύο δι. Σίγουρα θα είναι κάτι σε billion. Πώ σκέφτεσαι να κάνει τα μαλλιά σου, το είπα πριν λίγο. Πώ άρχισε γυμναστική, το είπα και αυτό. Θα πα στην Αμερική να δει το σλίδι, σίγουρα θα γίνει αυτό. Τα πιο πολλά views που έχει πάρει σε ένα βίντεο στο TikTok είναι 8,3 εκατομμύρια, στο YouTube 2,5 εκατομμύρια σε short, 2,1 εκατομμύρια σε μεγάλο βίντεο και στο Instagram πρέπει να είναι 850.000. Λογικά, κάπου εκεί. Ο Τζούλι θα έρθει κάποτε όπω παλιά σαν βιντεογράφο σου. Όχι, φίλε μου, ο Τζούλ δεν θα έρθει κάποτε σαν βιντεογράφο μου. Έρχεται καμιά φορά βοηθάει στα βίντεο, έρχεται ακόμα περισσότερε φορέ και παίζει μέσα στα βίντεο. Παρ' όλα αυτά. Ε... Ακολουθάει αυτό στο δικό του δρόμο και αυτό. Ναι. Θε στο μέλλον να κάνει παιδί, ε, Θα κάνουμε κάποια στιγμή παιδί. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι με τη Βασιλική ή με κάποια άλλη γυναίκα, αλλά κάποια στιγμή θέλω να κάνω παιδί, ναι. Προ το παρόν, με τη Βασιλική είμαι. Άμα θα κάνω παιδί, λογικά με αυτήν θα είναι στο μέλλον. Πόσε ώρε θα είναι το χειρουργείο, Νομίζω γύρω στι 8 ώρε. Σκοπεύει να βάλει fan σε challenge, ναι. Θα κάνει βίντεο με μάνο, δεν ξέρω. Παίρνει αναβολικά, όχι. Πώ γνώρισε τη Βασιλική μέσω TikTok. Έχει κλέψει ποτέ σου, ναι, φιλέ μου, έχω κλέψει κάποιε φορέ στη ζωή μου. Γιατί άρχισε γυμναστήριο, για να νιώθω καλύτερα με τον εαυτό μου και να κάνω το έξτρα βήμα στο να γίνω καλύτερο version του εαυτού μου. Πότε ξανά θα έχει και άλλο ακραίο βίντεο. Προ το παρόν δεν έχω κάτι στα πλάνα. Έχω κάποιε ιδέε για πολύ ακραία βίντεο τα οποία Είμαι, όπως είπα, σε πολύ μεγάλο τέτοιο άμα θα τα κάνω για το αγγλικό ή για το ελληνικό κανάλι. <χ�로> <φόλαιο> <χ�로> Πώς τα πέρασα στην Αμερική, έλα ξανά σαλαμίνα, τα πέρασα υπέροχα, φίλε να ξέρεις. Πώς είσαι ψυχολογικά αυτή την περίοδο, Χρήστο. Καλά, δεν μπορώ να... Έχω υπάρξει και καλύτερα, αλλά σίγουρα δεν είμαι άσχημα, έτσι. Είμαι πολύ καλά γενικότερα πάντα στη ζωή μου. Το βασικό ρε φίλε είναι ότι εγώ έχω την υγεία μου, οι γονεί μου έχουν την υγεία μου, η κοπέλα μου έχει την υγεία τη. Το μελανουράκι εδώ πέρα που έχει πάει μέσα έχει λίγο χτυπημένο το πόδι, αλλά γενικότερα όλα καλά μαγεί. Αυτό είναι το πιο βασικό, όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Εγώ πιστεύω ότι θα σου πάει το κοντό μαλλί έτσι, εσύ τι πιστεύει, τα είπαμε. Πώ θα πέρασες στην Αμερική, τα είπαμε. Πώ γνώρισε ο τον Άλεξ μέσα από τον Παρασκευά, τον Καλτσά. Είσαι ό,τι καλύτερο και σου έχω κάνει subscribe από 4 account. Thank you, φιλέ. Πιστεύεις πως θα γίνεις γνωστός στην Αμερική σαν το Φιδεία, άμα κάνω αμερικάνικο channel, ναι. Πώς βλέπει τη μητέρα σου τη φάση με το YouTube, στην αρχή δεν το καταλάβαινε καθόλου, τώρα το γουστάρει φουλ. Πόσα χρόνια έχει τη Μέλανη, εγώ, τρία, η Βασιλική, 6, γιατί της Βασιλικής είναι προφανώς. Πόσα έβγαλε συνολικά από όλα τα βίντεό σου. <χωχω> Μόνο το YouTube από το Άντσινς είναι εξαψήφιο το νούμερο. Ε, προγραμματίζεις κάνα day με μπρατάν. Έχει γυριστεί ήδη, έχει διταριστεί το μισό, θα ανέβει σε λίγες εβδομάδε. Γνώμη σου για Αμερική, σε τέλειο συνέχισε την καλή δουλειά. η ε, Αμερική, μάγκη πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο business wise μπορεί να βγάλει. Πάρα 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 πολύ εύκολα λεφτά. Μπορεί και να χάσει εξίσου εύκολα τα λεφτά σου. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα χοντρό. Το 44% του Αμερικάνικου πληθυσμού είναι παχύσαρκο και αυτό γίνεται γιατί το μόνο φθηνό φαγητό εκεί πέρα. Το, το, το junk food, τα energy drinks, τα αναψυκτικά κλπ. είναι πιο φθηνά από το νερό. Δεν ξέρω αν είναι στοχευμένο ή όχι. Τροφή για σκέψη. Επόμενο τσίντε με ψηλό το είπαμε. Γιατί άφησες τον Τζούλι και τον Ψιλό να σε κουρέψουν μπόμπα. Δεν έχεις ακόμα τα μαλλιά σου. Γιατί έχασα το challenge. Γιατί δεν έκανε εμφύτευση μαλλιών νωρίτερα. Γιατί δεν βόλευε με το πρόγραμμα των γυρισμάτων μου. Τώρα που έχω μαζέψει έξι βίντεο γυρισμένα και δεν τα έχω εντυπωσιάσει. Βολεύει γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα για δύο εβδομάδε ούτε γυμναστική, ούτε να υδρώσει, ούτε να βγει έξω. Και ξέρει ότι τα βίντεο στο κανάλι μου υδρώνω για να τα βγάλω. Μπορεί να βγει έξω από την πρώτη μέρα με μπάντε δανά, κατάλαβε τι εννοώ. Ε, πού άλλο σκέφτεσαι να πα εξωτερικό σε όλο τον κόσμο. Τι βίντεο θα κάνεις όταν φτάσεις σε ένα εκατομμύριο subscribers. θα <laughs> δεις. Το έχω σκεφτεί ήδη. Πώ θα κάνει βίντεο στα αγγλικά, θα αλλάξει τοποθεσία σου για να σε βλέπει περισσότερο κόσμο. Για αρχή όχι, αν και πιστεύω ότι θα είμαι πολύ κοντά στο να αλλάξω βάση όταν θα ξεκινήσω το αγγλικό channel. Θα δω, παιδιά, δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί σίγουρα. Γενικότερα το concept με το αγγλικό έτσι όπω το έχω είναι θα προσλάβω American Accent Coach για να μάθω να έχω καλή Αμερικάνικη προφορά και θα αρχίσω να κάνω μαθήματα τα οποία θα σα δείχνω και τα μαθήματα, αλλά και γενικότερα την εξάσκηση που θα κάνω μέσα στη μέρα στο Vlog Channel. Σιγά-σιγά τα βίντεο στο Vlog Channel από ελληνικά θα γίνουν αγγλικά. Όταν θα φτάνουμε 800.000 συνδρομητέ στο Main, όλα τα βίντεο στο Vlog Channel θα είναι αγγλικά για να σπάσει η γλώσσα μου και να μιλάω πολύ καλύτερα την αγγλική γλώσσα με αμερικάνικη προφορά. Η αμερικάνικη προφορά είναι κάτι που μετράει πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα. Θα κάνω καινούριο channel. Δεν σκέφτομαι να σταματήσω τελείω τα βίντεο στα ελληνικά στο main channel, αλλά σίγουρα δεν θα έχει extreme video γιατί όλε οι ιδέε θα πηγαίνουν στο αγγλικό. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι ο Wagyu Stakes, φίλε μου. Κάνει προπόνηση σε πάρκα, έχω αρκετό καιρό να κάνω. Για πόσα λεφτά θα πατούσε στη Βασιλική. Δεν θα πατούσα τη Βασιλική για όλα τα λεφτά του κόσμου, φίλε. Είμαι 100% πιστό στη γυναίκα που είμαι μαζί. Δεν έχω απαντήσει ποτέ καμία στη ζωή μου. Θα ήθελες κάποτε να κάνεις παιδί, το είπαμε. Πώς ξεκίνησες τι προπονήσεις και γιατί ξεκίνησες το YouTube, τα έχω πει 100 φορές, παιδιά. Πότε θα κάνεις βίντεο 24 ώρες μόνο κρέατα. Έχω κάνει carnivore diet 14 μέρες που τρώω μόνο κρέα για 14 μέρες. Γιατί να θες να δει 24. <σκυρίζει> Πού θα είναι το επόμενο μεγάλο ταξίδι του εξωτερικού. Δεν έχω τώρα, εντάξει. Δεν έχω κάποιο τεράστιο ταξίδι όπω τη Αμερική και τη Ιαπωνία. Αμερική σίγουρα θα πάω μέσα στο 24 πάντω και όχι μία φορά μόνο. Τι γίνεται, θα έρθει γκέιμαθλον, όχι φίλε μου, για ποιο λόγο να έρθει στο <laughs> Δεν είμαι gamer. Ε, σου ήταν δύσκολο όταν έκοψε το κάπνισμα. Το είχα κόψει αρχέ σε ζώνη, φίλε, και μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά όλα είναι στο μυαλό, να ξέρετε. Όλα. Με ποιον έχει σκεφτεί να κάνει συνεργασία. <laughs> Ονειρεύομαι να κάνω συνεργασία με τον Mr. Beast. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να φύγει εξωτερικό όνομα για δουλειά, πού θα πήγαινε και πού, Λο Άντζελε ή Ντουμπάι. Ε, πότε θα παντρευτεί, δεν ξέρω, τι γνώμε για το Zero του Hero. Καλό αμάξι, δεν θα το έπαιρνα εγώ, σαν χρήστη, να το αγόραζα, αλλά άμα το κέρδιζα, σίγουρα θα αντικατέστησε το, χα... θα αντικατέστησε το Χάρο. Ήσουν καλό μαθητή, μικρό, ήμουν ο χειρότερο μαθητή του σχολείου, φίλε να ξέρει. Θα έμενε μόνιμα Τόκιο. Όχι, δεν θα έμενα μόνιμα Τόκιο, αλλά θα ξαναπήγαινα άνετα. Γενικότερα η Ιαπωνία σίγουρα θα ξαναπάω. <κυρίζει> Αν τα έκανε παιδιά, θα ήθελε γιο ή κόρη. Ε, προτιμάω να κάνω γιο και όχι κόρη. Τι στόχου έχει ε, για αρχή ένα εκατομμύριο subscribers στο ελληνικό main channel. Και θέλω και 100.000 συνδρομητέ και στα άλλα τα κανάλια. Στο React, στο Shorts και στο vlog για να πάρω τις ασμένες πλακέτες. Τις θέλω όλες. Πόσο πιστεύει ότι η εμφύτευση θα επηρεάσει το σώμα σου γενικά την καθημερινή σου ρουτίνα. Τι πρώτε δύο εβδομάδε αρκετά, ειδικά την πρώτη. Ε, μετά θα κανονικά πίσω στο πρόγραμμα. Μπρο. Με την κολύμβηση δεν ξέρω τι θα γίνει, φίλε, γιατί σκουφάκι σίγουρα δεν μπορεί να βάζει για ένα μήνα πλά. Γιατί πρέπει να οξυγωνώνει το κεφάλι. Τώρα με το χλώριο στο νερό δεν έχω ιδέα. Θα ρωτήσω και θα μάθουμε αύριο όλοι μα. Μια συμβολή στου νέου για το πώ να κυνηγάμε τη ζωή και τα όνειρά μα. Όχι, κλεισέ απάντηση. Ε, θα σου πω το πιο σημαντικό από όλα που πραγματικά, άμα ξεκινήσει και το κάνει στη ζωή σου, θα δει ότι όλα τα άλλα θα αρχίσουν να έρχονται. Fuck other people's opinion. Μη σε νοιάζει η άποψη των άλλων. Κάνει ό,τι σου καυλώσει, κάνει ό,τι γουστάρει και μη σε νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Είτε αυτοί είναι οι γονεί σου, είτε αυτοί είναι οι φίλοι σου, είτε αυτοί είναι τα άτομα που σε κάνουν bullying και σε κοροϊδεύουν. Αν έχει, ελπίζω να μην έχει. Ποιο είναι το πιο δύσκολο βίντεο που έχεις κάνει, το ζω σαν για πέντε μέρες. Mm -hmm. Τι θα έλεγε σε κάποιον που θέλει να ξεκινήσει το YouTube αλλά φοβάται το ότι θα πούνε γύρω του, το απάντησα μόλις πριν 20 δευτερόλεπτα. Ρε Κόλια, πώς μπαίνω στην κλήρωση για το Airfryer, διάβασε την περιγραφή του βίντεο. Ποιο θα είναι το πιο δύσκολο βίντεο που θα κάνεις στο μέλλον. Δεν μπορώ να σου κάνω spoil φίλε, αλλά έχω... Είναι ένα μπρο που θα κάνουμε με τον κύριο Μπέι, το οποίο είναι πραγματικά extreme, δεν ξέρω αν θα βγει. Περίπου πότε πιστεύει ότι αυτά το είπαμε, αξίζει να πάρω κρεατίνη, Ναι, φίλε, κρεατίνη είναι το καλύτερο και το νούμερο ένα για μένα. Συμπλήρωμα να ξέρει. Θα ήθελε να πα μόνοι Αμερική, ναι, σκέφτομαι να ανοίξει δικό σου γυμναστήριο. Προ το παρόν όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Ε, Πώ έμεινε καράφλα, Genetics, αδερφέ. Είμαι 28 χρονών και έχω γενέθλια 3 Απριλίου, ρωτάει εδώ κάποιο πόσο είμαι και πότε έχω γενέθλια. Πιστεύω ότι θα μου αρέσει η αλλαγή στα μαλλιά μου, ναι. Ποιο ήταν το πρώτο σου βίντεο στο YouTube, κάττε στο κανάλι μου και δε. Ε, νομίζω ήταν ένα στην Ταϊλάνδη. Στο Ελέγχο γενικότερα στην Αμερική είναι πιο ακριβά, η οικονομική του κατάσταση είναι καλή. Η οικονομική κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από Ευρώπη και είναι πιο ακριβά τα πάντα, Ναι. Ε, ο ο, ο. ο επόμενο μου στόχο είναι μετά το 1 εκατομμύριο subscribers να κάνω αγγλικό κανάλι και να πετύχω πάνω σε αυτό. Τι ζώδιο είσαι, κρυό. Πόσο χρόνο είσαι, 28. Έχει σκεφτεί να κάνει παιδιά με τη Βασιλική. διε ερωτήσει ξανά και ξανά. Πώ κατάλαβε ότι τα μαλλιά σου άρχισαν να πέφτουν. Δούλευα σε ένα μπαρ. Μπλου Μαρλίν λεγόταν τότε. Και ένα μπαρμαν μου είπε: Καλά, ρε μπρο, τι φάση. Έχει κρωτάβουσα από τα 17. <laughs> από τότε. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Παίρνει κάτι και έχει τέτοιο σώμα. Ε, Τι τελευταίε 20 μέρε όχι γιατί θα κάνω την εμφύτευση. Γενικότερα παίρνω κρεατίνη και Κρεατίνη κάθε μέρα, 3 με 5 γραμμάρια, πολύ νερό και πρωτεΐνη όταν δεν τρώω αρκετό μοσχάρι μέσα στη μέρα. Γιατί έφυγε ο Αμερική, για να δει άσπρη μέρα, γιατί στην Ελλάδα μόνο μαύρε βλέπουμε. <Συκλή> Μπορεί να χτίσει σώμα με καλλιστενική γυμναστική, βεβαίω. Όταν πας πάει για να δει τον box του Ντάμιαν, θα έχουμε βίντεο από εκεί στο main. Δεν ξέρω αν θα πάω. Ε, αλλά αν θα πάω θα έχεις βίντεο στο vlog σίγουρα. Στο main θα κάνουμε κάτι άλλο. Οι υποχρεώσεις στο YouTube σου επιτρέπουν χρόνο με την κοπέλα σου. Ελάχιστο. Γενικότερα ελάχιστο ελεύθερο χρόνο να ξέρετε. Πολύ λίγο. Ελάχιστο. Πόσα λεφτά βγάζεις δεν μπορώ να σου πω φίλε μου. Αλλά πέρσι έβγαλα εξαψήφιο μέσα σε ένα χρόνο. Γενικότερα η πορεία είναι ανωδική. Από τότε ξεκίνησα συνεχόμενα. Σε ποιο στάδιο φαλάκρα μπορεί να το κάνει αυτό. Όσο χειρότερο, όσο μεγαλύτερο είναι το στάδιο, όσο πιο προχωρημένη η φαλάκρα, τόσο το καλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα θα έχει. Και όσο μεγαλύτερο είσαι επίση. Ε, ο Γκάμπριελ, φίλε, τον πήρα μαζί μου στην Αθήνα για να τον δώσω και δυστυχώ δεν πρόλαβα γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένο. Μα έπιασε και βροχή με τον Dream. Λογικά, δεύτερη εβδομάδα Νοέμβρη θα κατέβω πάτρα ε, και θα τον δώσω εκεί πέρα. Σε πόσε χώρε έχει πάει, ποια είναι η αγαπημένη σου και πού άλλο θα ήθελε να πα. Έχω πάει σε πάρα πολλέ χώρε πλέον. Η αγαπημένη μου μέχρι στιγμή είναι η Αμερική και θα ήθελα να πάω σίγουρα και Κίνα, Φιλιππίνε, ε, Αφρική. Έχω πάρα πολλέ χώρε γενικότερα που θέλω να πάω. Κόγια, ποιο είναι το αγαπημένο βίντεο που έχει κάνει. Το αγαπημένο μου είναι αυτό με τα OIC, φίλε. Και όταν κάνει λογικά μέσα στο 24 θα κάνουμε και level 2, το οποίο θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Προφανώ θα πάω και θα το κάνω. <laughs> Γιατί όταν κάνει ταξίδια τύπου LA, Tokyo δεν μπαίνει μαζί σου τη Βασιλική. Γιατί τα ταξίδια είναι 100% επαγγελματικά. Μπορεί να το καταλάβει και μόνο σου. Εσένα να μπορεί να σου φαίνεται χαβαλέο ότι πήγα εκεί και αχούω να βόλτα κλπ. Όλη μέρα φτιάχνω βίντεο, μπρο. Δεν γίνεται να έχω τη Βασιλική και να κάνω βίντεο. Γενικότερα όταν κάνω δουλειά και έχω γυρίσει μετά. Είμαι σαν κοπέλα που έχει, είναι στι μέρε τις δύσκολε, που έχει περίοδο. Έχω πολλά νεύρα, δεν είναι γενικότερα να είσαι γύρω μου. Είμαι πολύ στρεσαρισμένο, άσχετα που δεν φαίνεται στην κάμερα και το μεταδίδω και στου γύρου μου αυτό. Και σίγουρα αν έρθει η Βασιλική, δεν θα περάσει καλά. Σύντομα, θα πρέπει να κάνω πράγματα μαζί τη και εγώ όταν κάνω τέτοιο ταξίδι πηγαίνω 100% για δουλειά. Πολύ απλά. Πώ ήταν όταν άρχισε το YouTube και συμβούλευε Πώ ήταν όταν άρχισε στο YouTube και τι θα συμβούλευε στου νέου creators. Φίλε μου, τα πρώτα 100 βίντεο είχαν 200 με 300 views max. Ε, παρακαλούσα για να μου κάνουν subscribe. έστενα μηνύματα σε άγνωστου από εδώ και από εκεί στο Instagram. Παρ' όλα αυτά, κατάλαβα ότι έτσι δεν μεγαλώνει. Ξεκίνησα, άνοιξα TikTok και γενικότερα πήγα όλοι εκεί πέρα. Στην καραντίνα τράβηξα πολύ κοινό από εκεί με τα home workouts και στο Instagram και στο YouTube. Και από εκεί και πέρα επικεντρώθηκα full στο YouTube μόλι είδα ότι έχω παραπάνω απήχηση από αυτήν που χρειαζόμουν τέλο πάντων για να είμαι motivated να δουλέψω ακόμα περισσότερο. Και από εκεί και πέρα απλά ανεβαίνουμε. Τώρα τελευταία έχουμε πέσει λίγο. Το ξέρω κιόλα το λόγο γιατί πολύ απλά δεν κάνω ακραίε ιδέε για βίντεο και είμαι διχασμένο λίγο με το ελληνοαγγλικό τέτοιο. Αλλά θα δω, θα δω τι θα κάνω. Σίγουρα θα κάνω στα κοντά κάτι ακραίο για το ελληνικό κανάλι. Έκλεισε το ψύ. Μισή ώρα γυρίσματο. Τι να περιμένουμε στο μέλλον, κάτι καλό, ναι. <χω> Πώ αντιμετωπίσει την κατάσταση, πάντα με ψυχραιμία και χαμόγελο. Θεωρεί ότι αυτή σου απόφαση όσον αφορά την εμφύτευση θα αλλάξει την προσωπικότητά σου. Όχι. Γιατί δεν ανεβάζει βίντεο στο κανονικό σου κανάλι. Προχθέ ανέβασα, ρε μπρο. Και έχει, πάει, έχει το χειρότερο performance από uploaded βίντεο το τελευταίο εξάμεινο. Τι χρώμα θα είναι το μαλλί. <χω> ό,τι είναι και τώρα. <χω> Το Σκοπεύει να κάνει ξανά ταξίδι, ναι, λογικά το Δεκέμβριο θα ταξιδέψω. Κόλια, μπορεί να μου στείλει φωτό τα βήματα γιατί ένα φίλο μου το έπαθε το ίδιο με το που. Ε, Μάκη, ακούστε λίγο τι κάνετε. Άμα σα κρασάρει το Instagram, είναι Bugs στον κώδικα. Μπαίνετε από browser. Εγώ το έκανα με σαφάρι. Δεν ξέρω σε Android, άμα θα γίνει από Chrome ή κάποιο άλλο browser. Εγώ το έκανα από σαφάρι. Έκανα login στο Instagram. Είναι ακόμα μπαγκαρισμένο, ωραία. Κάνει swipe. Σου εμφανίζεται από κάτω τέρμα κάτω το reload κουμπί. Το πατάς. Συνεχίζει, κάνει swipe, είναι ακόμα μπαγκαρισμένο. Πάνω δεξιά σου έχει ένα κουτάκι το οποίο γράφει open in για να το πατήσει και να σου ανοίξει την εφαρμογή από τον browser. Ανοίγει την εφαρμογή, είναι ακόμα μπαγκαρισμένο. Συνέχεια swipe, refresh, 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 refresh. Άμα το κάνει καμιά 3-4 λεπτά και δεν γίνει, πα ξανά στο browser. Ξανά το ίδιο refresh στο browser, ξανα δυο δύο-τρει φορέ, ξανά open in. Πηγαίνει στο application και εγώ ρε φίλε τη δεύτερη φορά που πήγα έκανα δύο φορέ swipe και μου άνοιξε. Ωραία. Το έχουν κάνει τουλάχιστον 15 άτομα που έχουν το ίδιο πρόβλημα, μου έχουν στείλει και του είπα ακριβώ πώ να το κάνουν. Το έχουν λύσει, το έχουν φτιάξει μαζί του και ένα παιδί το οποίο δουλεύει μέσα στη ΜΕΤΑ, δουλεύει στο Facebook ε, και άκουσε τι δικέ μου συμβουλέ και το έλυσε. Ελπίζω να βοήθησα παιδιά. Κάντε το όσοι το έχετε πάθει. Λογικά θα γίνει σε όλου αργά ή γρήγορα. Εμένα μου έτυχε δυστυχώ σε όλο το ταξίδι στην Αμερική δεν είχα Instagram. Απίστευτο και όμω ήταν για να γίνει. Παρ' όλα αυτά δεν θα άλλαζα τίποτα από το ταξίδι στην Αμερική, ούτε και αυτό να ξέρετε. Λοιπόν, πω, μου βγήκε από το τέτοιο. Πόσο θα πυκνώσει το μαλλί, αρκετά, αλλά μην νομίζω ότι θα είναι και αμάν και τι. Θα το κάνουμε φυσικό το αποτέλεσμα, δεν θα το κάνουμε έξω πραγματικό. <Συκλή> 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 Πώς να φτιάξω ζύμη για ψωμί. Δε τα βίντεο που έχω φάσει εναντίον σπιτικό στο YouTube ε, με μπέργκερ και φτιάξει μπριός, είναι την καλύτερη συνταγή. Πω πω τι γίνεται ρε φίλε. Θα έκανες κολλά με Ρόνι Κόλμαν με χίλια μπρο. Εννοείται. Sorry τώρα παιδιά απλά έχει πάρα πολλές ερωτήσεις που είναι ίδιες γι' αυτό μπορεί να έχω κάποιο κενό. Πόσο επόδυνη είναι η επέμβαση θα μάθουμε αύριο όταν φτάσεις στους 700 και τι δώρο θα κάνεις δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς στα σχόλια τι δώρο πιστεύετε είναι καλό να κάνουμε στους 700.000 συνδρομητές. Σου, σου, σου. Ποιο είναι το πιο μεγάλο project που έχει κάνει ή θέλει να κάνει. να πάω στο διάστημα. Why not? Ποτέ δεν ξέρει. Πώ θα ήθελε να σε λέγανε, Κρυ Κόγια. Το πιο τόπο όνομα είναι στον κόσμο. Μετά από την εμφύτευση, τι κούρεμα θα κάνει. κοντόλογικά αλλά θα τα αφήσω μια φορά. Πόσο καιρό έχει να κάνει σεξ, Τι σημαίνει το τατουάζ σου, το τατουάζ μου το αρχικά των το γονιών μου, το έκανα στα 14 μου, λίγο μετά αφού χώρισαν. Πάντα χωρί και γιατι γιατί αντιγράφει βήμα-βήμα αυτά που έκανε ο Mr. Beast ακριβώ όμω. Άμα μπει στο κανάλι μου, δεν μπορώ να βρω ούτε ένα βίντεο το οποίο να έχει ίδιο τίτλο ή να κάνω κάτι ίδιο με τον Mr. Beast. Άμα εννοεί τον τρόπο με τον οποίο κάνει τα thumbnail, γιατί ρε φίλο, ο Mr. Beast έχει 200 εκατομμύρια subscribers στο YouTube, είναι ο νούμερο ένα creator και εφόσον κάνει κάτι το οποίο πετυχαίνει, για ποιο λόγο να μην το εφαρμόσω κι εγώ, βάζοντα πάντα τη δικιά μου πινελιά. Ντα, άμα θε να πα κάπου γρήγορα, βρε κάποιον ο οποίο το έχει κάνει ήδη και ακολούθα τα βήματά του, μπρο. Άμα σε πειράζει, μην βλέπει τα βίντεο. Μην τα πατά. Τι σε έκανε να αρχίσει τη γυμναστική και όλο το fitness journey, το απαντήσαμε. Τι έχει να πει για αυτού που θέλουν να ασχοληθούν με κρύπτο, αλλά οι γονεί του δεν του αφήνουν. Δούλεψε, βγάλε λεφτά και ασχολήσου χωρί να χρειάζεται να ρωτήσει του γονεί σου. Από πού έμαθε να μαγειρεύει τόσο καλά. Practice makes perfect. Μαγειρεύω από πάρα πολύ μικρό. Μιλάμε για 6-7 χρονών. <κυρίζει> Θα πρόκειται να κάνει χρήση αναβολικών. Προ το παρόν, όχι, φίλε μου, δεν είναι στα σχέδια. Στο μέλλον, ποτέ μιλέ ποτέ. Θα έκανε ποτέ το μαλλί σου τέρμα φαλακρό τύπου Τέιτ. Άμα κάποια στιγμή πέσουν όλα, ναι. Πόσα χρήματα πρέπει να βγάζει κάποιο στην Ελλάδα για να ζει άνετα σε πόλη. Ρε φίλε, αυτό είναι τελείω υποκειμενικό. Τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι στην Ελλάδα για να ζει άνετα, άμα βγάζει 3-4 χιλιάρικα το μήνα, είσαι κομπλέ. Άμα σκεφτεί ότι πάγια έξοδα θα έχει 1,5 με 2 χιλιάρικα, τα άλλα δύο είναι για να τα ξοδέψει όπω θέλει. Πάγια έξοδα, μιλάμε τώρα ενίκιο, ρεύμα, φαγητά, ασφάλεια μαξιού, βενζίνε, κατάλαβε. Ποιο είναι το πιο ακραίο βίντεο που έχει κάνει αυτό με τα ΟΙΚ. Κάνει να παίρνω σκόνη πρωτενη στα 15, δεν θα πάρει κάτι, αλλά καλύτερα τρώγε κρέας. Γνώμη για crossfit, το λατρεύω και γαμώ, μου αρέσει πάρα πολύ, εκτός από τα πουλαψη και τα μάσλαψη. Στην Αμερική τα προϊόντα, άμα ήταν πιο ακριβά από την Ελλάδα, ναι φίλε μου ήτανε. Τελειώνουν τώρα οι ερωτήσει. Πόσο χρόνο βρήκε στην πρώτη σου κοπέλα, Η πρώτη μου σχέση ήταν όταν πήγα ένα κατασκήνωση πολύ μικρό, αλλά δύναμη μόνο φυλάκια στα μάγουλα, οπότε δεν ξέρω αν μετράει. Ε, είχα δύο σχέσει στην κατασκήνωση, τι οποίε δεν τι μετράω καν στα σοβαρέ σχέσει, γιατί ήταν μόνο στην κατασκήνωση, ξέρω εγώ. Μετά από εκεί και πέρα, η πρώτη μου σοβαρή σχέση, σοβαρή-σοβαρή, ήταν όταν ήμουν 19 χρονών και ξεκίνησε όταν ήμουν φαντάρο. Ε, αν εξαιρέσει τη Βασιλική, όλε μου οι πρώην ήταν μεγαλύτερε από μένα. Πάντα μου άρεσε να είμαι με μεγαλύτερε. Ε, αλλά η μεγαλύτερη μου σχέση είναι η Βασιλική και η καλύτερη μέχρι τώρα με διαφορά. Και από άποψη ποιότητα ζωή, γενικότερα κάνω πράγματα τα οποία γουστάρω και αγαπώ. Ε, εντάξει, παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο. Τώρα, όταν ε, ήμουν με, τις, με τι προηγούμενε κοπέλε, τέλο πάντων, δούλευα υπάλληλο, νύχτα, βοηθό σερβιτόρου. Δεν μου άρεσε η δουλειά που έκανα. Δηλαδή, Χάλια, χάλια. Όταν ήμουν πιτσιρικά και πήγα ένα σχολείο, γούσταρα φουλ. Γιατί δούλευα νύχτα και όλοι μου οι μαθητέ, ξέρω εγώ, μαζευόντουσαν σε σπίτια ή βγαίναν έξω βόλτα και παίζανε κυνηγητό κρυφτό ή δεν ξέρω εγώ τι κάνανε. Τότε μόλι είχε ανοίξει το Facebook και το MySpace, δεν υπήρχαν social media. Και εγώ δούλευα, ξέρω εγώ, νύχτα. <laughs> Ακραίο. Έβγαζα 100 ευρώ τη βδομάδα, ξέρω εγώ, από 2-3 μεροκάματα που έκανα και οι, μου έπαιρναν, και οι φίλοι μου έπαιρναν 20 ευρώ χαρτιλίκια από του γονεί του. Θα κάνεις βίντεο ξανά με Γιαννούμπα εννοείται του Χρωστάου Ρεβάν στα Trick Shots. Πώ ξεκίνησε η αγάπη σου για τα άνοιγμα, όταν ήμουν μικρό, φίλε, κάποιο μου πρότεινε να δω τον Blitz. Ήμουν 11 χρονών και από ό,τι απλά ξεκίνησα να βλέπω άνοιγμα. Το Blitz ήταν το πρώτο. Δώσε μα ιδέε για κυριλέ καλά εστιατόρια στην πόλη. Ο ψοποιών μαγκανία, το καλύτερο steakhouse σε όλη την Ελλάδα. Πόσα βγάζει το μήνα από το YouTube, δεν μπορώ να σου πω φιλαράκι μου, αλλά είναι αρκετά. Για Ελλάδα, γενικότερα είναι χάλια. Μάπα. Με τα ίδια views στο εξωτερικό βγάζουν πενταψήφια νούμερα. <στονίτρια> πω, πω όλε οι ίδιε είναι τώρα. Πότε θα έχει εκτός η MyProtein. Η MyProtein έχει την 5η 2 του μηνό 42% με κωδικό κούγια και μέσα στον Νοέμβριο έχουμε εβδομάδα Black Friday. Οι εκτόσει θα είναι οι μεγαλύτερε που έχω διέβερση συνεργασία μου με τη MyProtein. Να ξέρετε, τώρα δεν ξέρω αν θα ανεβάσουν τι τιμέ και θα τι κάνουν έτσι. Ή άμα όντω θα είναι full φθηνά τα προϊόντα. Γιατί άμα είναι όντω full φθηνά τα προϊόντα, respect στα παιδιά. Θα πρέπει να αγοράσετε όλοι από το link μου. Κωδικό κωδικό link στην περιγραφή το ξέρετε. Ευχαριστώ όλου για την στήριξη και τον Νοέμβριο θα έχει πραγματικά τρελέ προσφορέ, να ξέρετε. Έχει φασωθεί ποτέ με τον Τζούλι, όχι φίλε, αλλά είναι στα πλάνα, να ξέρει. <σκουσ> mm. Θα ξαναέκανε βίντεο με τον Ακατομριούχο, ναι, φιλά, θα ξανακάνουμε βίντεο με τον Ντάμια, να ξέρει. Το ότι δεν έχω μαλλιά είναι κληρονομικό, ναι. <σκουσ> Σκέφτησε να κάνει ποτέ gaming κανάλι, όχι. Για πόσα λεφτά θα έρθει το κανάλι σου. Το main το κανάλι αυτή τη στιγμή έχει net worth γύρω στο μισό εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω. Ε, άμα ξέρει πώ να βγάζεις το net worth, μπορεί να βρει ε, και πόσα έχω βγάλει τον τελευταίο χρόνο μόνο από το κανάλι. Ε, Μα κα, τι, τι μισό εκατομμύριο, πολύ παραπάνω. Παίζει να έχει net worth πάνω από ένα. Οπότε ξέρω εγώ. 1,5-2 εκατομμύρια. Δεν βγάζω τόσα προφανώ, τόσο είναι το net worth. Ε, ο Πάρα Καλτσά δεν προπονεί τον Έρακ. Τι παίχτηκε, Όχι, φίλε μου, δεν προπονεί τον Έρακ. Ο, 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 άλλαξαν και πήγε, είχε πάει στο Mr. Beast. Γι' αυτό είναι ο Άλεξ τώρα στον Έρακ. Ωραία, τελείωσαν. Αυτέ είναι. Πώ που είσαι καράφλα, τέλεια. Ευχαριστώ όλου, παιδιά, για τι ερωτήσει. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη. Ευχαριστώ όλου που κάνετε subscribe σε αυτό το κανάλι. Φτάνουμε του 40.000 συνδρομητέ. Ακραίο, δεν το περιμέναμε τίποτα. ότι θα πάει τόσο καλά το συγκεκριμένο κανάλι. Από αύριο ξεκινάμε ένα δύσβατο και δύσκολο δρόμο, τον οποίο θα προσπάθησω να πάρω όλους εσάς μαζί μου που παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο. Ε, φιλάκια πολλά, love you, τα λέμε.